Τζένι Πρίφτη είναι υποψήφια στην Περιφερειακή Ένωση Αρκαδίας, η οποία είναι στο τηλέφωνο να κάνουμε μια συζήτηση. Κυρία Πρίφτη, γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Έτσι, για αυτούς που ίσως στην περιφέρεια δεν γνωρίζουν κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες, κάποιες απόψεις της ΟΚΔΕ, μπορούμε έτσι γρήγορα να πούμε ποιο είναι το αποτύπωμα, ποια είναι η στόχευση, ποια είναι η ιδεολογία? Βεβαίως. Αρχικά κάνατε εσείς μια εισαγωγή, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ δύο λόγια. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση. Είναι στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Ιδρύθηκε η ΟΚΔΕ το 1934 από τον Παντελή Πουλιόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του επαναστατικού μαρξισμού στην Ελλάδα. Από την ύπαρξή της, από το 1934, η ΟΚΔΕ συμμετέχει ακόμα και έχει πρωταγωνιστήσει στους μεγαλύτερους αγώνες που έχει δώσει η εργατική τάξη, που κατάφερε τέλος πάντων να αλλάξει έτσι την ροή της ιστορίας από το Μάτι 36, το Πολυτεχνείο, αλλά ακόμα και στη δική μας εποχή, σε όλους τους αγώνες που έχει κληθεί να δώσει η εργατική τάξη, έχουμε υπάρξει παρόντες και έχουμε ενισχύσει με όλες μας τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια αυτοργάνωσης και μάχης των εργαζομένων, των νέων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Η ΟΚΔΕ, όπως είπατε πολύ καλά και εσείς, παλεύει για μια ταξική κοινωνία, αλλά όχι έτσι γενικά θεωρητικά και αόριστα. Πάντοτε παλεύει με ένα σχέδιο αγώνων, με μια ταξική ενωτική πολιτική για να κρεμίσουμε αυτή την πολιτική των μνημονίων, με μια πολιτική για μια αριστερά, όχι στα λόγια και στις κάλπες, αλλά πάντα στον δρόμο και τους αγώνες για μια έτσι πολιτική αποτελεσματική και επαναστατική. Και αυτά, λέτε, ναι, λέτε όχι στα λόγια, αλλά στο δρόμο, είπατε. Μάλιστα. Και μέσα από τους αγώνες. Μπορείτε να μας πείτε πώς αυτό μεταφράστηκε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων της κρίσης της δεκαετίας? Ήσασταν παρόντες σε όλους τους αγώνες? Έτσι μπορούμε να πούμε 4-5 παραδείγματα. Βεβαίως. Αρχικά να πω ότι 2-3, αν θέλετε, πάρα πολύ πρόσφατα, εκεί με τους Deliveράδες, είναι ένα από τα κομμάτια των εργαζομένων, τα οποία έχουν επληγεί πάρα πολύ και ακόμα και με θανάτους εργαζομένων. Ακούμε πάρα πολύ συχνά να έχει πεθάνει κάποιος να έχει δολοφονηθεί επί της ουσίας εν ώρα εργασίας. Έχουμε στηρίξει το κλάδο αυτό με τη δημιουργία επιτροπών, οι οποίες έτσι κάτι έχουν κάνει ραντεβού με τα Υπουργεία, έχουν... Είχαμε πρόσφατα και μια εγκύκλιο που κάποια πράγματα έτσι λίγο τα θεραπεύουν. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν ήταν τυχαία. Η Επιτροπή Αγώνων Αδιανομέων της Θεσσαλονίκης, στην οποία συνέβαλε και δημιούργησε η Αντεπίθεση των Εργαζομένων, που είναι εργατική παράταξη της ΟΚΔΕ, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Στις τηλεπικοινωνίες, στους εργαζόμενους, επίσης εκεί στη Vodafone, από Wind Victus, μέσα από το Σωματείο και των Εργαζομένων. Παλεύουμε συνέχεια και συνεχόμενη για την διατήρηση και την ξαναυπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης. Τους νέους τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έκλεισε όλα τα ΤΕΗ της χώρας, άνοιξε την πίσω πόρτα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενισχύσαμε όλους τους αγώνες των φοιτητών και των νέων, όποιοι τέλος πάντων έγιναν, που έγιναν κάποιοι ενάντια σε αυτόν τον καινούριο εκφυλισμό. Δεν υπάρχει για σας αναβάθμιση των ΤΕΗ με την ενθυλάκωσή τους σε πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα? Να σας πω, επειδή εξ' όπου εργαζόμενη είμαι για δεύτερη φορά και φοιτήτρια και γνωρίζω από πρώτο χέρι την αναβάθμιση μέσα σε πολλά εισαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει υπάρξει καμία αναβάθμιση. Αντί αυτού, έχει μειωθεί η χρηματοδότηση από 65% έως 70% στα ιδρύματα. Τα μαθήματα ξεκινάνε με 2 και 3 μήνες καθυστέρηση. Δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν υποδομές. Είναι ξεκάθαρα στα πρόθυρα της διάλυσης και όλη αυτή η βαφτιζόμενη αναβάθμιση δεν έγινε για κανένα λόγο άλλο πέραν του. Γιατί να η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει δώσει περισσότερα χρήματα στην τριτοβάθμια, στην έρευνα, στην καινοτομία, σε όλους τους τομείς. Δεν το ασπάζεστε δεν αυτό. Αυτό δεν ισχύει για κανένα λόγο και πέραν το ότι δεν ισχύει, για τα επόμενα 4 χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θέλει έτσι να παρουσιάζεται σαν το λιγότερο κακό, έχει ήδη υπογράψει μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση κατά 10%, από το 3,9% στο 3,5%. Δεσμεύτηκε από το μεσοπρόθεσμο.
Έτσι, και όχι μόνο για την εκπαίδευση, γιατί υποστηρίζουν αλλά και για την υγεία 10% ότι... και για την κοινωνική προστασία. Γιατί υποστηρίζουν ότι περίπου άγγιξε στο 2% του ΑΕΠ η χρηματοδότηση. Ναι, τους τελευταίους μήνες. Μπορούν να υποστηρίζουν ότι θέλουν, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, το μεσοπρόθεσμο μιλάει από μόνο του και το τελευταίο νομοσχέδιο που για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μέσα στο Πάσχα για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν οι νέοι, όπως και με το μνημόνιο που το ψήφισε μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην μπορέσει να αντιδράσει κανείς, μιλάει από μόνο του. Ό,τι και να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο, η αλήθεια είναι μόνο μία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Και για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι και οι νέοι έχουν έτσι το μαχαίρι στο λαιμό και τους ζητάνε να διαλέξουν ανάμεσα στη Σκύλα και στην Χάριζη. Και της ουσίας έτσι, χωρίς να τους δίνουν καμία ουσιαστική επιλογή, προσπαθώντας να τους πείσουν ότι ο μονόδρομος είναι τα μνημόνια και ότι και όποιος λέει κάτι άλλο είναι ιδεαλιστής, είναι ρομαντικός και είναι πράγματα τέλος πάντων που δεν μπορούν να γίνουν. Έχει εξέλθει. Θέτουμε ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Τι μπορεί να γίνει, 10 χρόνια στο μνημόνιο είναι κάτι? Έχει εξέλθει η χώρα εσάς από το μνημόνιο ή από τη Δανειακή Σύμβαση? Εσείς, ποια είναι η θέση σας? Πιστεύετε ότι η χώρα δεν έχει εξέλθει της Δανειακής Σύμβασης ή από το μνημόνιο? Δεν είναι θέμα πίστης εδώ, ότι πιστεύει ο ένας και πιστεύει ο άλλος. Είναι θέμα γεγονότων. Όπως σας είπαμε, το μεσοπρόθεσμο δεσμεύτηκε η κυβέρνηση τα επόμενα 4 χρόνια για πλεονάσματα μέχρι και 4,7%. Έχουν δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πλεονάσματα, να κάτι παραπάνω. Πόσο είπατε? Τα πλεονάσματα για τα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση αυτή τα επόμενα 4 χρόνια φτάνουν μέχρι και το 4,7%. Όχι παραπάνω 3,5% δηλαδή. Παραπάνω και από την υποχρέωση 3,5%. Και αυτό το μαξιλάρι των 5-6 δις που στην ουσία το πλεόνασμα κατεβαίνει στο 2,5 που λέει ο Πρωθυπουργός, δεν ισχύει? Εντάξει, αυτό. Τώρα, εντάξει. Μάλιστα. Προφανώς και δεν ισχύει, είναι λίγο, προσπαθούν να σημαδέψουν λίγο τα ασημάζεστα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να πείσουν κανένα. Αυτός ο πολυκερματισμός όμως όλων αυτών των δυνάμεων, των αριστερών δυνάμεων, τελικά πού οδηγεί? Έχουμε την περιγραφή που κάνετε και εσείς όλης αυτής της κατάστασης, ωστόσο δεν αποτυπώνεται κάτι στην κάλπη πιο δυνατό που θέλετε. Θα σας πω. Αρχικά ο πολυκερματισμός της αριστεράς που είπατε εσείς δεν είναι και τόσο μεγάλος. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη το πόσα ψηφοδέλτια υπήρχαν και στις προηγούμενες ευρωεκλογές της αριστεράς, της ευρέως, πόσο να ήταν, 4-5, το πάρα πολύ, που έχουν κάποια αναφορά στο εργατικό κίνημα. Ενώ από την άλλη πλευρά, αν δούμε τα ψηφοδέλτια τα οποία αναφέρονται στη δεξιά και την ακροδεξιά, είναι πάρα πολύ περισσότερα. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ΟΚΔΕ και στις προηγούμενες εκλογές, παρόλες τις μικρές δυνάμεις μας, είχαμε μια αύξηση, έναν διπλασιασμό και σε ψήφους και σε ποσοστά. Αυτό δεν έγινε τυχαία, είναι εξαιτίας, όπως σας είπα, της στάσης της ΟΚΔΕ σε όλους τους αγώνες και όπου έχει χρειαστεί. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο, δεν δίνουμε καμία εκλογική αυταπάτη, έτσι δεν πιστεύουμε για κανένα λόγο ότι μέσα από τις εκλογές θα μπορέσει να αλλάξει κάτι. Η κάθοδος μας στις εκλογές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση των καθημερινών αγώνων που δίνουμε στους χώρους δουλειάς και στις σχολές μας. Και ζητάμε από τους εργαζόμενους, τους νέους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να ενισχύσουν με την ψήφο τους έτσι πολιτικές που έχουν στο κέντρο τους τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι του κεφαλαίου και των επιχειρηματιών. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στο κέντρο τη στόχευσή τους την ανάγκη των εργαζομένων και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών, αυτές οι πολιτικές στο συγκεκριμένο περιβάλλον μπορούν να πραγματοποιηθούν? Πρέπει να αλλάξει κάτι ριζικά στο σύστημα? Λοιπόν, εσείς θέλετε μια ρογμή να πετύχετε σε πρώτη φάση? Αρχικά, επιτρέψτε μου να σας πω 2-3 σημεία από το πρόγραμμα της ΟΚΔΕ και στη συνέχεια με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω ακριβώς και στην ερώτησή σας. Η ΟΚΔΕ, που σας είπα, παλεύει για ένα άλλο πρόγραμμα, για μια ενωτική πολιτική, για προώθηση της αυτοοργάνωσης από κάτω, με αποφασιστικές μορφές πάλης και αλάτευτη υπεράσπιση ακόμα και του παραμικρού μας δικαιώματος. Παλεύει για ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, ένα αντίστροφο μνημόνιο, όπως το λέμε και εμείς, ενάντια στους λίγους, τους καπιταλιστές και για τους πολλούς. Η πάλη μας είναι μαχητική, μια υπεράσπιση των δημοκρατικών μας ελευθεριών,
θεωρούμε ότι μια διαγραφή του χρέους είναι απαραίτητη. Είναι ένα χρέος για το οποίο εμείς δεν ευθυνόμαστε, αλλά το κεφάλαιο και οι πλούσιοι, με εθνικοποιήσεις των τομέων κλειδιά της οικονομίας, από τα εργοστάσια που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο να κλείνουν, από τις τράπεζες που τις έχουμε χιλιοπληρώσει, τα λιμάνια που τα έχουμε δώσει για μια μπουκιά ψωμί, όπως και τον ΟΣΕ πρόσφατα, με μια έξοδο από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια εισαγωγή του εθνικού νομίσματος, για να απαλλαγούμε έτσι από τον θανάσιμο εναγκαλισμό της αντιδραστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι βέβαια για να πάμε έτσι στο αδιέξοδο εθνικό απομονωτισμό έτσι, των ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστών, αλλά έτσι για να διαλύσουμε την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση και να χτίσουμε μια πραγματική Ευρώπη των εργαζομένων. Τώρα, όλα αυτά για μας δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος εκτός από μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Mm-hmm. Μια άλλη μορφή εξουσίας. Και όσο για το αν είναι ρεαλιστικά αυτά, θα σας θέσω πάλι το ερώτημα που σας έδεσα πριν. Ποιος θεωρεί ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ρεαλιστικό? 10 χρόνια στα μνημόνια, το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 25%, λες και είμαστε σε πόλεμο. 600.000 άνθρωποι ζουν με μισθό των 300 ευρώ, άλλοι 600.000 έχουν μεταναστεύσει, και θα μπορούσα αυτή τη λίστα να την συνεχίσω για πολλά, για πάρα πολύ ακόμα, για το τι συμβαίνει τώρα και τι έχει συμβεί στα μνημόνια. Μόνο ρεαλιστικό σχέδιο για μας είναι ένα σχέδιο ρήξης με αυτές τις πολιτικές. Να ενωθούν οι φωνές, οι δικές μας, με τις φωνές των εργαζομένων στη Γαλλία, οι οποίοι παλεύουν ενάντια στα δικά τους μνημόνια, των εργαζομένων στην Ιταλία, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται δεύτερη σε ανεργία μετά την Ελλάδα, και όλων των εργαζομένων, τέλος πάντων, που έχουν δεχτεί, γιατί οι εργαζόμενοι παγκοσμίως έχουν σηκώσει τις πλάτες τους στη τεράστια δομική κρίση που περνάει αυτό το σύστημα. Για μας αυτό είναι το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο για να μπορέσει η εργατική τάξη να ανασάνει. Κυρία Πρίφτη, έχετε μελετήσει κάποια σχέδια νόμου πιθανής κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη με αυτοδυναμία? Τι ακριβώς προβλέπετε για το μέλλον? Γνωρίζουμε ότι εσείς είστε στους αγώνες, είστε δίπλα στους δρόμους, στους εργαζόμενους. Έχετε μελετήσει λίγο ό,τι γνωρίζετε από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, εάν έχει αυτοδυναμία και σχηματίσει κυβέρνηση? Τώρα, τι να πει κανείς για τη Νέα Δημοκρατία? Όσο πλησιάζει την εξουσία, ο Μητσοτάκης έτσι και όλο αυτό το ακροδεξιό νεοφιλελεύθερο επιτελείο που έχει μαζέψει, εκεί αποτελείται φυσικά από τον ανθό των πιο διεφθαρμένων και γεμάτων αντεργατικό μίσος έτσι πολιτικών, από τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, αλλά ακόμα και τις πρόσφατες έτσι προσθήκες εκεί του Μπογδάνου, Παπαδημητρίου κτλ. Όσο πιο κοντά έρχονται στην εξουσία, τόσο πιο κοινικοί γίνονται, εξορκίζουν κάθε αναφορά σε δικαιώματα και κατακτήσεις και τα βαφτίζουν λαϊκισμό. Στον δρόμο έτσι του Τσίπρα υπόσχονται και αυτή η εφταήμερη εργασία, κατάργηση των δώρων στον ιδιωτικό τομέα, μείωση του κράτους. Δηλαδή, τι σημαίνει μείωση του κράτους και μείωση των φόρων και των εισφορών? Γιατί οι φόροι αυτοί και οι εισφορές που υπόσχονται αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους πλούσιους, τους τραπεζίτες, και όχι φυσικά την εργατική τάξη, η οποία θα τα σηκώσει όλα στην πλάτη της. Mm-hmm. Αυτή η μείωση των φόρων και η μείωση του κράτους που λένε σημαίνει ακόμα λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία, τα οποία είναι ήδη υποκατάρρευση. Σημαίνει συρρήκνωση ακόμα μεγαλύτερη του χάρτη της παιδείας, μεγαλύτερη από αυτή που ήδη κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί με τίποτα να κρύψει το ταξικό μίσος που έχει, και για κανένα λόγο δεν πιστεύουμε ότι μια πιθανή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, που έτσι όπως φαίνεται αυτή θα είναι η νίκη, δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν πιστέψει στο πρόγραμμά τους ή ότι έχουν καμία πίστη σε αυτούς. Τα μνημόνια που έτσι αδιάντροπα και στο όνομα της αριστεράς ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά ανέβασαν τη Νέα Δημοκρατία. Στην εποχή μας αυτό το ρεύμα του τροτσκισμού ή οι αποφάσεις της τέταρτης διεθνούς, όλα αυτά για κάποιους που δεν τα γνωρίζουν ή απλά έχουν διαβάσει 5 βασικά πράγματα,
έχουν, όχι αν έχουν νόημα, αν αυτά μπορούν να συγκινήσουν, μπορούν να γίνουν βίωμα νέων παιδιών, ανέργων, εργαζόμενων, ή απλά μόνο κάποιος σε ένα βιβλίο ή κάπου αλλού το διαβάζει και το προσπερνάει. Είναι πολύ χρήσιμη, θεωρώ, η ερώτησή σας και απόλυτα αντιληπτή. Μετά το τεράστιο πλήγμα που κατάφερε έτσι στις ιδέες σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, ο σταλινικός εκφυλισμός και όλες αυτές οι δικτατορίες, είναι ευνόητο έτσι να υπάρχει μια καχυποψία και μια έλλειψη πίστης ότι αυτές οι ιδέες μπορούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με το σταλινικό ρεύμα, ο τροτσκισμός και η Τέταρτη Διεθνής, παρότι δεν βρίσκεται όντως στην κατάσταση που θα έπρεπε να βρίσκεται δεδομένων των συνθήκων, είναι το μοναδικό ρεύμα το οποίο διεθνώς αυτή τη στιγμή παλεύει και υπάρχει. Από τη Λατινική Αμερική, τα ποσοστά έτσι, των κομμάτων και των οργανώσεων που πρόκειται στον τροτσκισμό και στην Τέταρτη Διεθνή έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα και στην Ευρώπη και στην Ασία, οι οργανώσεις και τα κόμματα που έχουν αναφορές στον τροτσκισμό και στην Τέταρτη Διεθνή είναι σε μια συνεχή άνοδο. Και όπως σας είπα, παρόλη την σχετικά κακή κατάσταση, η Τέταρτη Διεθνή είναι η μοναδική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τι λέτε λοιπόν τώρα στους ψηφοφόρους που την Κυριακή θα εισέλθουν στο παραβάν να διαλέξουν το ψηφοδέλτιο? Εσείς προφανώς τους λέτε είμαστε εδώ επαναστατικά, έτσι, υπέρ των εργαζομένων, και πρέπει να πάρουν το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ. Τι άλλο τους λέτε, τι πρέπει να γνωρίζουν, τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους συνέχεια αυτές τις τελευταίες ώρες πριν πάνε στις κάλπες? Αρχικά, όπως είπα, δεν έχουμε εκλογικές αυταπάτες. Όποια σύνθεση και να βγει από την επόμενη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλι, εκεί με αυτά τα γελίες προσωπικότητες που έχουν προκύψει από την Ελληνική Λύση και τα λοιπά, όποια και να είναι η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, η μοναδική λύση που έχουν να μας δώσουν είναι τα μνημόνια και η ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Από εκεί και πέρα, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να κάνουν μια χρήσιμη επιλογή για την επόμενη μέρα, να στηρίξουν, όπως είπα και πριν, πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν τις δικές τους ανάγκες, τις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χρήσιμη επιλογή. Ναι. Μια χρήσιμη επιλογή για την επόμενη μέρα. Και θεωρούμε ότι η ΟΚΔΕ είναι μια τέτοια επιλογή. Κυρία Πρίφτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, τη συνομιλία που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Τζένι Πρίφτη, υποψήφια βουλευτίνα με την οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.